Από τη σημερινή πολύ σημαντική μας συζήτηση θα οργανώσουμε τη συνέχεια του αγώνα μας εν ώψη του ανοίγματος των λυκείων, από ό,τι φαίνεται, και το φιάσκο ονόματι λεκπαίδευση που συνεχίζει. Χωρίς κανένα μέτρο, όπως έκλεισαν τα λύκεια άλλωστε, πάνε να ξανανοίξουνε. Εμείς τους δηλώνουμε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί. Εδώ και μήνες πλέον, ως μάρτυρες μιας πολιτικής που μας αφήνει απροστάτευτους στην πανδημία, την ίδια ώρα που μας κρατάει και μακριά από τα σχολεία μας, για το οποίο εμείς αγωνιζόμαστε, και ώστε να είναι ανοιχτά και ασφαλή. Η πολιτική αυτή ήταν που δεν πήρε ουσιαστικά μέτρα προστασίας για το λαό, ενώ συνεχίζει να αντιμετωπίζει κάθε φωνή που υψώνεται με κατασταλτικά μέσα, με αστυνομική βία. Όσο λοιπόν η κυβέρνηση δεν παίρνει μέτρα για την υγεία μας και τη μόρφωσή μας, θα παίρνουμε εμείς με τον αγώνα μας, με τη δύναμή μας, για να κατακτήσουμε όσα μας αξίζουν. Συναγωνιστές, όλοι πλέον γνωρίζουμε τις δυσκολίες που μας έχει φέρει τηλεκπαίδευση. Άγχος, κούραση, απελπισία, που δεν μπορούμε να είμαστε στις τάξεις μας. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν απαιτούμε αφενός να μην δοθούν προαγωγικές εξετάσεις και να μην εφαρμοστεί η τράπεζα θεμάτων, και αφετέρου όσον αφορά τις πανελλαδικές να μειωθεί η ύλη και να ανακοινωθεί σύντομα. Εμείς δεν το κάνουμε αυτό γιατί δεν θέλουμε να μορφωθούμε, γιατί δεν θέλουμε να διαβάζουμε. Ίσα-ίσα θέλουμε το αντίθετο, να γίνουν προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας, γιατί όλο αυτό το διάστημα έχουν δημιουργηθεί πολλά κενά. Η κυβέρνηση έκανε τις επιλογές της να έρθει σε ρήξη με την νεολαία, να μην μας ακούσει και να μην μας προστατέψει. Εμείς καθαρίζουμε ξανά και ξανά πώς θα μας βρίσκει απέναντί της όσο συνεχίζει να μην μας ακούει. Όσο παίζεται με τις ζωές μας, εμείς θα είμαστε στους δρόμους, θα συζητάμε, θα οργανωνόμαστε. Συνεχίζουμε ακόμα πιο δυναμικά. Στις 8 και 15 Απρίλη βγαίνουμε στους δρόμους με τους φοιτητές. Παίρνουμε πρωτοβουλίες στα σχολεία. 10 Απρίλη, live στο Instagram ενάντια στον τρομονόμο στη τέχνη. Επίσης, αύριο στις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο κάνουμε μια διαμαρτυρία για το χθεσινό περιστατικό βίας. Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας. Έχουμε πιέσει τόσο πολύ την κυβέρνηση με όλα τα μέτρα που έχει πάρει ως τώρα και με όλους τους αγώνες και τις κινητοποιήσεις που έχουμε πραγματοποιήσει και εμείς εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, στις μαθητές μας, που τους έχουν κολλήσει τόσο πολύ στον τύχο σε εισαγωγικά, που πλέον σκέφτεται, ας πούμε, να μην δώσουμε προβολικές εκτάσεις, πήραν κάποια μέτρα πίσω, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι δεν γίνεται να είμαστε 2021 με πανδημία, να δίνουν λεφτά για τα πάντα της παιδεία μας, να δίνουν 32 εκατομμύρια για την αστυνομία και ούτε 1 ευρώ για τα σχολεία μας, ούτε 1 ευρώ για τις ΜΕΘ που δεν έχει τίποτα πλέον και έχουμε φτάσει στο κόκκινο. Και αυτό, διεκδικούμε, συνεχίζουμε. Σίγουρα μετά από τόσο καιρό μέσα κλεισμένοι θα αντιμετωπίζουμε πολλές δυσκολίες όσον αφορά την επικοινωνία με τις μαθητές μας. Αλλά και γενικά όλες αυτές τις δυσκολίες που μας θέλουν να παλεύουμε μπροστά από μια οθόνη με ελλείψεις και να μπορέσουμε να βγάλουμε την ύλη, να κάνουμε μάθημα, γενικά να προχωρήσουμε, να τελειώσουμε έτσι το σχολείο. Εμείς εννοείται δεν πρέπει να επαναπαυτούμε, ούτε να πούμε ότι τελείωσε ο αγώνας μας εδώ πέρα. Πρέπει να συνεχίσουμε δυναμικά, πρέπει να μεταφέρουμε εικόνα από τη σημερινή μας συνέλευση, έτσι, τη μαθητική, και στα πενταμελή και στα δεκαπενταμελή μας, γενικά σε όλους μας τους μαθητές. Πρέπει να δώσουμε το παρόν στις επόμενες δράσεις που βάλαμε και να συνεχίσουμε δυναμικά, να μην πτωούμαστε. Σαν συντονιστική πήραμε πρωτοβουλία να διοργανώσουμε μία συναυλία μέσα στον Απρίλη ενάντια στο τρομονόμο, με όλα αυτά μέτρα που πήρανε και για τους τοίχους κτλ. Επίσης σκεφτόμαστε να κάνουμε και στο τέλος της χρονιάς. Οπότε όποιος ξέρει παιδιά που ζωγραφίζουν, που χορεύουν, που έχουν μπάντες, οι μαθητές τους κτλ. Να στείλουν όλοι στη σελίδα στο Facebook ή στο Instagram μαθητές κάτω πάντα Θεσσαλονίκη. Αυτά, συνεχίζουμε δυναμικά και αυτό είναι μια μορφή αγώνα. Πλέον έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος από την πανδημία. Το βλέπετε κι εσείς, όχι μόνο δεν έχει γίνει τίποτα, αλλά τα προβλήματα συσσωρεύονται.
και τα έχετε αναδείξει από την αρχή της χρονιάς τα προβλήματα που υπήρχαν και πώς μπορούσαν να αντιμετωπιστούν. Δεν έχει γίνει τίποτε άλλο και τώρα έρχονται και ανοίγουν τα σχολεία, όχι με τους ίδιους όρους όπως το Σεπτέμβρη, αλλά δυστυχώς με πολύ χειρότερο. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο ότι είναι πολύ περισσότερα τα κρούσματα και δεν έχει γίνει τίποτα, αλλά και στο ότι έχει πλέον συσσωρευτεί και συσσωρευτεί ύλη που πήγε χαμένη, χρόνος που πήγε χαμένος. Εσείς φάνηκε από τις κινητοποιήσεις σας και το δείξατε σε όλο τον κόσμο, παρά τα όσα ισχυρίζονταν η κυβέρνηση, ότι δεν θέλετε ανοιχτά σχολεία, εσείς δείξατε ότι θέλετε ανοιχτά σχολεία με τα αιτήματα που βάζατε στην αρχή. Δεν ικανοποιήθηκαν και έρχονται και άλλα τώρα. Το είπε νομίζω ο πρώτος ομιλητής ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την ύλη που χάθηκε. Δηλαδή πέρα από τα άμεσα μέτρα με τον εξορθολογισμό της ύλης και όλα αυτά που βάζετε, πώς θα καλυφθούν τα κενά, πώς θα γίνει ενισχυτική διδασκαλία στα παιδιά που χρειάζονται, πώς θα πάρουν μέτρα για τα παιδιά που θα πάνε λύκειο ή τα παιδιά που πήγανε λύκειο την περσινή χρονιά ή αυτά που θα έρθουν από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Τι θα γίνει δηλαδή με όλα αυτά. Επίσης θα πρέπει να ληφθούν μέτρα, είναι πολύ σοβαρό καιρό της απομόνωσης. Τελικά η κυβέρνηση χτύπησε τα μορφωτικά δικαιώματα και τον ελεύθερο χρόνο σας. Τι θα γίνει, θα γίνουν κάποιοι, θα λάβουν μέτρα για τη φυσική αγωγή, για τα καλλιτεχνικά μαθήματα ή για δράσεις που μπορούν να γίνουν από την ίδια, για αθλητικές διοργανώσεις, στις οποίες θα μπορείτε να συμμετέχετε, οι καλλιτεχνικές διοργανώσεις. Όλα αυτά, ο αγώνας σας, να ξέρετε, το γνωρίζει η κυβέρνηση και το φοβάται. Και ό,τι γίνεται και ό,τι παίρνει πίσω, δεν το παίρνει πίσω γιατί το θέλει, αλλά γιατί εσείς το απαιτείτε. Συνεχίστε λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί είναι μαζί σας, θα είμαστε μαζί σας, όπως και οι γονείς που γνωρίζουν τα προβλήματά σας και αυτοί. Καλό αγώνα!